Café, cielo café. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ήρθαμε να πιούμε καφεδάκι. Πολύ ωραίο καφεδάκι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλώς όρισε στο Γάβα Κόμιση Πανέμα Εσπρέσο και συγκεκριμένα εδώ στα Λατσά. Πόσα καταστήματα υπάρχουν Παγκύπρια αυτή τη στιγμή? Παγκύπρια αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 καταστήματα και ετοιμάζονται άλλα δύο, ένα στη Λάρνακα και ένα στη Λευκοσία. Single Espresso. Η πιο αγνή μορφή που μπορείς να απολαύσεις στον καφέ σου και να αναγνωρίσεις την ποιότητά του. Και ποιες είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες του Ipanema Espresso που έκαναν τους ιδρυτές να αποφασίσουν να καταλήξουν ότι θέλουμε τούτη την ποικιλία? Το κύριο που ήθελαν τα παιδιά ήταν να προσφέρουν στο κυπριακό κοινό έναν εσπρέσο πάρα πολύ καλής ποιότητας. Και συγκεκριμένα το κρεμώδες σώμα του Ipanema Espresso έχει να κάνει με τη χαμηλή οξύτητα, τα πλούσια αρώματα και τη γλυκιά επίγευση μπορούμε να πούμε που αφήνει σε πορτοκάλι και μέλι. Okay, εντάξει, τώρα έρχονται ούλα όσα μου είπε ο Κωνσταντίνος πριν. Full body, βελούδινο γεύση, texture, υφή. Ψάχνω το μέλι και το πορτοκάλι. Και νομίζω η πράτα. Κάπου τα πάνω. Επίσης, όταν είναι να παραγγείλεις τον καφέ σου, στον ζεστό τον καφέ, θα έρθει και το μπισκοτάκι, το οποίο πολύ αγαπούμε γιατί δεν με γεμίσει σοκολάτας. Εξ όσο γνωρίζω, το Ipanema Espresso είναι να το πω σωστά, single origin καφές, ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Είναι το λεγόμενο from seed to cup από τη φάρμα στο φλιντζάνι σας. Σκέψου έναν οικόπεδο σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη Βραζιλία όπου ο καφές που έρχεται για τα Ipanema είναι πάντοτε από το συγκεκριμένο σημείο. Τα συγκεκριμένα καφεόδεντρα μας δίνουν 7.000 τόνους καφέ το χρόνο. Καφέ να θέλεις δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ότι έρχονται από συγκεκριμένες φάρμες, από συγκεκριμένη φάρμα οι κόκκι του καφέ, γιατί σημαίνει ότι θα έχεις σκαμπανεβάσματα στην ποικιλία. Είναι μια ποιότητα, έχει συγκεκριμένες προσδοκίες και τούτο το προϊόν θα λάβεις. Okay, επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνέπεια στην ποιότητα της γεύσης μεταξύ ζεστού και κρύου. Δηλαδή, θα έπρεπε επειδή ο καφές μας τώρα ξαφνικά έχει και παγάκια μέσα και άλλαξε η θερμοκρασία του, να αλλάξει η γεύση του. Άρα, ναι, καλής ποιότητας και ζεστός και κρύ. Πιέ! Εννοείται υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από καφέδες, τόσο ζεστούς όσο και κρύους, καθώς σμούθις, σοκολάτες, χυμούς και τα snacks. Και τα snacks. Και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι έχοντας ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικά καφέ, θέλουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα που μπαίνουν στα μαγαζιά και προσφέρουμε στον κόσμο να είναι εξίσου ποιοτικά. Θέλουμε ο κόσμος να ακούει Κάβα Κόμιση Πανέμα Εσπρέσο και να το έχει συνυφασμένο με την ποιότητα. Και φυσικά θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε τα protein balls. Να επανέλθω. Είπαμε ότι τις γεύσεις τώρα είναι τρεις διαφορετικές. Θυμούν ότι τούτο είναι κάτι με cranberry. Έχει γεύμα ολόκληρο το πράγμα. Αμύγδαλο. Ο γεύσιγνώστης της καρδιάς σας, ρε. Του ήταν πάρα πολύ ζουμερό. Και με εξαπρότητο. Ήταν πολύ ευχαριστή έκπληξη. Δεν ξέρω. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας που μπορεί κάποιος να μπει στο φούτι και να παραγγείλει τον καφέ του? Από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει διαφοροποίηση σε μερικά μαγαζιά που μένουν και αργότερα, ανάλογα με την περιοχή και το καταστήμα. Λοιπόν, ξεκάθαρο. Αν θέλεις να απολαύσεις υπέροχο καφέ, έχεις 16 καταστήματα σε όλη την Κύπρο. Κάβακομ, Ipanema, Espresso. Εγώ απολαύσα τα. Θέλω και εσύ να μπει στο φούτι και να παραγγείλεις και να τα απολαύσεις κι εσύ. Αυτά. Mm-hmm.